Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ατσαλάκη. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Ατσαλάκη, στην αρθρογραφία σας το τελευταίο διάστημα προσπαθείτε να περιγράψετε λίγο το ανάγκλυφο που υπάρχει στο διεθνές πεδίο και παρουσιάζεται από τη μια χώρες με αυτοκρατορικά οράματα που μπαίνουν στο παιχνίδι της πρωτοκαθεδρίας και του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Όλο αυτό έχει να κάνει με ένα αγώνα δρόμου για το ποιος θα φτάσει πρώτος στην τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφόρη και ούτω καθεξής. Και πάνω από αυτό υπάρχει ένα διαρκές σύννεφο του κλείσιμου του μεγάλου οικονομικού κύκλου, όπως έχετε πει, που προμηνεί νέες κρίσεις. Βάλτε μας λίγο στο πνεύμα με όλα αυτά που έχετε γράψει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Έτσι είναι το πράγμα, όπως τα λέτε. Αν αναλύσουμε τα παγκόσμια δεδομένα αυτή τη στιγμή, θα δούμε ότι αναδύεται μια σειρά κρατών προσπαθούν να αναδύσουν παλαιότερα αυτοκρατορικά όνειρα, θα μπορούσαμε να τα πούμε σήμερα, βασισμένοι στις πολιτισμικές και κληρονομικές αξίες εκείνων των αυτοκρατοριών. Και για να γίνουν πιο συγκεκριμένοι, μιλάμε για την Τουρκία, μιλάμε για το Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες οι τέσσερις χώρες έχουν αυτοκρατορικό παρελθόν, κατάφεραν και πήραν από την πλευρά της Δύσης τον οικονομικό τρόπο οργάνωσης των κοινωνιών όπως τον έχει βελτιστοποιήσει η Δύση τα τελευταία 200 χρόνια, αλλά δεν ακολούθησαν το ίδιο και σε συστήματα διακυβέρνησης όσον αφορά την ελευθερία του ατόμου, όσον αφορά την ελευθερία των γυναικών, τα ατομικά δικαιώματα κτλ. Με αποτέλεσμα και οι τέσσερις χώρες αυτές να έχουν σήμερα αυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης. Και αν δούμε λίγο στο πέρασμα του χρόνου, θα δούμε ότι μέχρι το 1950 περίπου οι χώρες αυτές προσπαθούσαν να αντιγράψουν τα οικονομικά μοντέλα τα οποία με επιτυχία είχαν εφαρμοστεί στη Δύση και δημιούργησαν τις υπερδυνάμεις των ευρωπαϊκών χωρών της Αυστραλίας, Ιαπωνίας και της Αμερικής και άλλων χωρών που ακολούθησαν αυτόν τον τρόπο οργάνωσης. Από το 1950 και μετά άρχισε μια αμφισβήτηση αυτών των δυτικών προτύπων ανάπτυξης των κοινωνιών και από τις αρχές του 2000 είδαμε ξεκάθαρα πλέον μια διαφορετική πορεία η οποία είναι εντελώς αντίθετη από αυτές που ακολουθούν οι χώρες της Δύσης και από τον αξιακό κώδικα και το δημοκρατικό κώδικα της Δύσης και ακολουθούν οι δικές τους πολιτικές και κυρίως η Τουρκία και το Ισλάμ βασισμένοι στη θρησκεία. Η Τουρκία μας με το Ιράν βασισμένοι στο Ισλάμ και στη θρησκεία. Αυτό το είδαμε να στηρίζεται πάνω την αναδύωση της επιρροής σε πρώην αυτοκρατορικούς χώρους που είχαμε. Και βλέπουμε τη Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία να προσπαθεί να ασκήσει επιρροές στις πρώτες χώρες της Σοβιετικής Ένωσης και της Τσαρικής Ρωσίας. Η Τουρκία προσπαθεί να ασκήσει επιρροή σε πρώην Οθωμανικά εδάφη, κάνοντας συμφωνίες με τα Σκόπια, με την Αλβανία, με το Κόσοβο, με τη Σομαλία, με άλλες αφρικάνικες χώρες και στην περιοχή με το Αζερβαϊτζάν κτλ. Και επίσης βλέπουμε και την Κίνα μέσα από τους δρόμους του μεταξιού
να έχει κάνει μια τεράστια κλίδηση στα κανάλια διανομής των εμπορευμάτων από τη Δύση και στην Ανατολή. Και βλέπουμε και το Ιράν να θέλει να ελέγξει αυτά τα κανάλια καθώς περνάνε από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας μέσω του Χούθη και τα κανάλια τα οποία πηγαίνουν στη Μεσόγειο μέσω της Χαμάς, της Μπαλά και τα λοιπά. Και κυρίως βλέπουμε ότι η επίθεση στη Γάζα από την Χαμάς έγινε μερικές εβδομάδες μετά που ανακοινώθηκε ένας νέος δρόμος, ειδικός δρόμος του μεταξιού, όπου θα αποκτούσε η Ινδία πρόσβαση προς τη Μεσόγειο θάλασσα μέσω της Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας και Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε και τις τέσσερις αυτοκρατορίες να ξεδιπλώνουν σχέδια επέκτασης και επιρροής σε παλιούς γνώριμους χώρους, είτε μέσω διπλωματικών προσπαθειών, αλλά είτε και μέσω της βίας με στρατιωτικές εισβολές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται και σε μια συνεργασία μεταξύ αυτών των χωρών. Βλέπουμε τη στήριξη της Κίνας, για παράδειγμα, την διένεξη στην Ουκρανία. Και βλέπουμε επίσης ότι πολλές χώρες, όλες αυτές τις χώρες μεταξύ τους υποστηρίζονται κυρίως στρατιωτικό εξοπλισμό που έχουν περισσότερο ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία να μελετηθεί, διότι ναι μεν οι χώρες αυτές κατάφεραν και απέκτησαν κάποιο πλούτο είτε με τα εμπορικά πλεονάσματα κυρίως που έχει η Κίνα, είτε οι άλλες χώρες πουλώντας κυρίως στρατιωτικό υλικό, πουλώντας κυρίως πρώτες ύλες, πετρέλαιο κτλ. Και φυσικό αέριο, τα οποία χρήματα αυτά τα μετέτρεψαν στρατιωτικούς εξοπλισμούς, δεν τα διέθεσαν την ανάπτυξη του εγχώριου κοινού τους, των κοινωνιών τους, παρά συνέχισαν να τις έχουν τις κοινωνίες σε συνθήκες στόχες, βλέπουμε στην Τουρκία με πληθωρισμό 80 και 100%. Οι λαοί υποφέρουν ουσιαστικά και τα χρήματα τα οποία κερδίζουν τα κάνουν στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Όλο αυτό που μας περιγράφεται είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, κάτω από τον εμβέλωμα της οικονομίας. Αν πάρουμε τώρα το ιστορικό, θα δούμε ότι, γιατί όλο αυτό που περιγράφεται είναι μια νέα μορφή ψυχρού πολέμου με στρατόπεδα από τη μια και από την άλλη πλευρά, ας πούμε, σε ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό, που όμως αυτό που είδαμε δηλαδή με τη Σοβιετική Ένωση, ενώ στο προσκήνιο υπήρχε ο στρατιωτικός εξοπλισμός και μια προβολή ισχύως σε διάφορα επίπεδα, στο τέλος αυτός που έλεγχε την οικονομία κέρδισε και στην προκειμένη περίπτωση ήταν η Δύση. Βλέπετε κάτι τέτοιο να συμβαίνει και τώρα? Ναι, εκείνο που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια η Δύση, θέλοντας να βοηθήσει ουσιαστικά αυτές τις χώρες να ανέβει το δυτικό επίπεδο του λαού τους και να εκδημοκρατιστούν και να ακολουθήσουν ένα μοντέλο το οποίο τους υποσχόταν μια στοιχειώδη ευημερία και ένα καλύτερο τρόπο διακυβέρνησης και καλύτερες συνθήκες στις χώρες τους. Έχοντας λοιπόν αυτό το στόχο, συνέχισε να εισάγει προϊόντα από αυτές τις χώρες και μάλιστα να έχει σημαντικά ελλείμματα τόσο η Ευρώπη όσο και η Αμερική. Αν δούμε το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης, για παράδειγμα με την Κίνα, πέρυσι ήταν 290 δις, της Αμερικής ήταν 320 δις. Αυτά λοιπόν τα ελλείμματα των δυτικών χωρών ήταν πλεονάσματα για αυτές τις χώρες και υπολόγισαν ότι θα μπορούσαν αυτά τα πλεονάσματα να διατεθούν για την βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου του λαού. Όμως διατέθηκαν για την αναβίωση των αυτοκρατορικών
ορέξεων των ηγετών, και δυστυχώς όποτε στην ιστορία είχαμε ηγέτες οι οποίοι είχαν αυτοκρατορικά, επεκτατικά όνειρα, αιματοκύλησαν τις κοινωνίες μας, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διότι η ιστορία είναι πρόσφατη το προηγούμενο αιώνα. Έχοντας περάσει περίπου 70 χρόνια ειρήνης, βλέπουμε αυτή τη στιγμή και όλο ένα και αυξάνουν οι πιθανότητες να βρεθούμε σε μια γενικευμένη σύραξη όπου θα εμπλακούν πολλές χώρες και θα έχει μια μορφή πιθανών παγκοσμίου πολέμου, και το βλέπουμε πολύ ανησυχητικά να συμβαίνει εμάς, δίπλα μας στην Τουρκία, η οποία Τουρκία χωρίς να έχει τις δυνατότητες, διότι δεν έχει δικιά της ενεργειακή, ενεργειακούς φόρους, δεν έχει ισχυρή οικονομία, έχει ένα νόμισμα το οποίο κατρακυλάει συνεχώς, αλλά τα όνειρα εξακολουθούν να είναι αυτοκρατορικά και υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ δυνατοτήτων και πραγματικότητας που θέλουν να αναβιώσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και αυτό θα φέρει σε κάποια στιγμή σε πολύ δύσκολη κατάσταση από τη φτωχοποίηση που θα δημιουργηθεί στο λαό της, και θα γίνει ακόμα περισσότερο επικίνδυνη, διότι τότε πραγματικά αυτοί οι ηγέτες χάνουν εσωτερικά την δύναμή τους, και τότε είναι που κάνουν επιθέσεις σε άλλες χώρες για να κρατήσουν τη συνοχή του λαού τους. Και στο ερώτημα τώρα που είπατε, επειδή βρισκόμαστε σε ένα νέο κύκλο οικονομικής ανάπτυξης που τώρα όποιες χώρες κάνουν τις προσαρμογές και βάλουν τις βάσεις θα επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη στον επόμενο κύκλο. Ο κύκλος αυτός χαρακτηρίζεται κυρίως από τις νέες τεχνολογίες με κορμό την τεχνητή νοημοσύνη, όπως στον προηγούμενο κύκλο είχαμε κορμό την πληροφορική. Πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη σε μερικά χρόνια θα γίνουν αλγόριθμοι σε μικροεπεξεργαστές οι οποίοι θα λειτουργούν ως συσκευές που θα συνδέονται με τεχνητή νοημοσύνη και θα δημιουργούν μια σειρά εργασιών, όπως στο παρελθόν όταν ανακαλύφθηκε ο ηλεκτρισμός ανακαλύψαμε ένα σωρό συσκευές που μας βοηθούσαν στις δουλειές μας. Κάτι παρόμοιο πρόκειται να συμβεί, και οι χώρες αυτές τώρα, οι τέσσερις που είπαμε, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν τους πόρους και την τεχνολογική υπεροχή για να περάσουν σε τέτοιου είδους αλλαγές, και το μόνο που θα διαφαίνεται είναι ότι θα συνεχίσουν ό,τι πλούτο μαζεύουν να το κάνουν στρατηγικούς εξοπλισμούς και να δημιουργούν προβλήματα στις εμπεριφερειακές οδούς. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τόσο η Ευρώπη, η Αμερική και άλλες χώρες, ότι πλέον τα εμπορεύματα δεν θα έρχονται φθηνά στην Ευρώπη, δεν θα έρχονται στην ώρα τους, και αυτή η διατάραξη και ο έλεγχος πλέον των εμπορευματικών οδών, που φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρουν και τόσο πλέον την Αμερική, η οποία μέχρι πρότινος διατηρούσε με την ισχυρή στρατιωτική της δύναμη μια ασφάλιση αυτές τις εμπορευματικές οδούς. Τώρα βλέπουμε ότι οι χώρες αυτές διεκδικούν να δημιουργήσουν ακριβώς μία ανασφάλεια, η οποία ανασφάλεια σε βάθος χρόνου θα είναι σφάρος τους, διότι αυτές είναι που θα χάσουν τη δυνατότητα να πουλούν τα εμπορεύματά τους στη μεγάλη αγορά της Αμερικής και της Ευρώπης. Όμως τα αυτοκρατορικά όνειρα είναι συνήθως κοντόφθαλμα και είναι εστιασμένοι στο όνειρο χωρίς να αντιλαμβάνονται τις πραγματικές δυνατότητες που έχουν τα κράτη τους, και έτσι προσπαθούν με τακτικές κινήσεις να πετύχουν τέτοιους στόχους, αλλά στρατηγικά κάνουν ολέθρια λάθη για τους λαούς τους. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουν πλέον σε όλη τη διάσταση. Μάλιστα. Κύριε Τσαλάκη, σίγουρα η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη και το πιο σημαντικό είναι το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με το μικρό μας μέγεθος στον αντίποδα όλων αυτών, που όμως δεν μπορούμε να το περικλείσουμε σε μία εκπομπή. Η γενική εικόνα πάντως που μας δώσατε
δεν έχει καλούς ιονούς και δεν φαίνονται και στον ορίζοντα αντιδράσεις ουσίας σε αυτή την παλίρρη, ας πούμε, που έρχεται. Πάντως, την εικόνα... Ναι. Να θα μπορούσαμε να βγάλουμε κρίσιμα συμπεράσματα, να κατανοήσουμε το είδος της αφήγησης που αντιμετωπίζουμε και να αρχίσουμε να λαμβάνουμε τα μέτρα μας, τόσο λίγο ως Ελλάδα, που μας αφορά η άμεσα με την Τουρκία, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Κύριε Τσαλάκη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό το γενικό πλαίσιο που βάλατε για τον Διεθνή Στίβο και στις επόμενες εκπομπές σίγουρα θα πάμε σε επιμέρους ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.